Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υλοποίηση του νέου προγράμματος «Σπίτι μου», που αποτελεί διεύρυνση του προγράμματος «Ήδη σπίτι μου» και το οποίο θα αφορά τώρα ζευγάρια τα οποία είναι σε ηλικίες μεταξύ 40 και 50 ετών. Παράλληλα τρέχουν τα προγράμματα «Ανακαινίζω», «Επισκευάζω» και «Ενοικιάζω». Έτσι παρατηρείται μία αυξητική κίνηση στην αγορά κατοικίας, όπως διαπιστώνει και το κτηματομεσητικό γραφείο Κοπανιτσάνος μετά από πολλά χρόνια στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Σίγουρα ότι η Μέτρο βάσει αυτής της λογικής βγαίνει, λειτουργεί θετικά στην αγορά. Τα κίνητα τα οποία μπορούν να απολυθούν, τα διαμερίσματα βάσει αυτών των προγραμμάτων και που τηρούν τις προϋποθέσεις είναι ελάχιστα. Με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να ανεβάζουν και τις τιμές. Αυτά όταν φτάσουν στην τράπεζα, με αναβασμένες τιμές απορρίπτονται και από τους μηχανικούς και τους εκτιμητές της τράπεζας. Το αρνητικό της Πάτρας είναι ότι δεν διαθέτει ακίνητα, ειδικά στο κέντρο της πόλης, με τους υποψήφιους αγοραστές να δίνουν κυριολεκτικά καθημερινή μάχη για να βρουν και να αγοράσουν ένα ακίνητο, ενώ εμπλοκή υπάρχει και με όσα έχουν χαρακτηριστεί με κόκκινα δάνεια. Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται στην έλλειψη ακινήτων. Γιατί όπως ξέρετε και όπως βιώσαμε όλοι, περάσαμε από μια περίοδο βαθιάς κρίσης, με αποτέλεσμα να μην έχουν γίνει νέες οικοδομές. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει εμείς είναι ότι πολλά από αυτά έχουν δάνεια, τα οποία έχουν περάσει πλέον σε μεγάλα έτσι, ιδιωτικά funds. Και εκεί γίνεται όλη η καθυστέρηση να μας χορηγήσουν τα funds απαντήσεις για το ποιο είναι το ποσό που μπορούν να αποδεσμεύσουν τα ακίνητα. Οι χρόνοι, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτά τα προγράμματα είναι περιορισμένοι. Τα funds καθυστερούν να μας απαντήσουν, με αποτέλεσμα να χάνονται οι προθεσμίες. Θεωρώ ότι κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό, να λειτουργήσει η πολιτεία ώστε οι χρόνοι που μας απαντούν να είναι μικρότεροι. Ενδεικτικά οι τιμές, ανάλογα φυσικά την περιοχή, την παλαιότητα του ακινήτου αλλά και τον όροφο όταν πρόκειται για πολυκατοικία, ξεκινούν από 1.000 ευρώ το τετραγωνικό και εκτοξεύονται στα 2.500 ευρώ το τετραγωνικό για καινούργιες κατασκευές. Εξαρτάται από την περιοχή, καταρχήν, που βρίσκεται το ακίνητο, η παλαιότητά του, τα τετραγωνικά του, τον όροφο που βρίσκεται ένα διαμέρισμα. Θα σας πω ενδεικτικά ότι τα ακίνητα τα οποία είναι άνω των 25-30 ετών έχουν φτάσει στα 1.000 ευρώ το τρέχον μέτρο. Τα καινούργια, αυτή τη στιγμή που κατασκευάζονται, ξεκινούν από 2.500 ευρώ ο πρώτος όροφος και ανεβαίνουμε